Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Ελλάδα τελειώνει. Ένα σάπιο σύστημα κατέστρεψε τη χώρα και εξαθλίωσε τους πολίτες για ίδιον όφελος. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει στην εξουσία. Το πιθανότερο σενάριο είναι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας και συγκυβέρνηση με Κινάλ. Βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τίποτα δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα θα γυρίσουν στην εξουσία για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μία λύση. Είπαμε ότι θα αλλάζαμε ριζικά τη Νέα Δημοκρατία ή θα την αντικαθιστούσαμε με ένα άλλο σχήμα. Μάλιστα, έχουμε και ένα σχέδιο οικονομικής απογείωσης της χώρας. Γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θεωρούσαμε ότι είχαμε με το μέρος μας το λαό. Νομίζαμε ότι είναι κάτι που ήθελε ο λαός. Αυτό μας έλεγαν συνεχώς. Δεν έχουν σημασία τα λόγια, αλλά οι πράξεις. Με την ψήφο τους έδειξαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λοιπόν οι ψηφοφόροι είναι τόσο ευχαριστημένοι, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προσπαθούμε να τους αλλάξουμε ή να τους αντικαταστήσουμε. Ας τους λουστούν αυτοί που τους ψηφίζουν, τους Μητσοτάκηδες, τους Καραμανλίδες και τα Τζάκια. Ακόμα και στη Γερμανία, τη χώρα που έχει κατεξοχήν ωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μεγάλη πτώση των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Στην Ελλάδα, που είναι η χώρα της οικονομικής καταστροφής, είδαμε ενδυνάμωση του κόμματος που έφερε την καταστροφή. Εδώ δεν είναι μόνο τέλος Ευρώπης και του χριστιανισμού, είναι το τέλος της λογικής. Μην περιμένετε τίποτα καλό από τους καταστροφείς της χώρας. Θα διαπιστώσετε πολύ σύντομα, αλλά θα είναι αργά. Μετά την αποχώρηση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο. Παίρνουν εντολές από τους Γερμανούς και τις τράπεζες. Γι' αυτό εκτινάχθηκαν οι τραπεζικοί δείκτες. Κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση της εξαθλίωσης. Δεν έχουν καμία ουσία. Αυτά πρόκειται να τα εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Οδεύουν το δρόμο της καταστροφής, όπου οι Έλληνες θα είναι τα γκαρσόνια της Ευρώπης και η Ελλάδα μια γερμανική αποικία εξαθλίωσης. Η μεγάλη πλειοψηφία θα ζει μέσα στην εξαθλίωση και μια μικρή μειοψηφία εγχώριων τοποτηρητών θα έχει όλα τα πλούτη και τα προνόμια. Το θέμα είναι τι γίνεται στο απόλυτο αδιέξοδο των περισσότερων Ελλήνων. Δύο είναι οι λύσεις, η μία ατομική και η άλλη συλλογική. Πέρα από ό,τι λένε διάφοροι άσχετοι στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, οι νέοι πρέπει κατεπηγόντως να μεταναστεύσουν. Όχι μόνο οι άνεργοι, αλλά και όσοι έχουν χαμηλούς μισθούς. Μην ακούτε τι λένε. Δεν υπάρχει ελπίδα, πάρ' το απόφαση. Δεν είναι και τόσο τραγικό και σε κάθε περίπτωση από την εξαθλίωση είναι πολύ καλύτερο. Θα γίνεται ό,τι γινόταν και στη δεκαετία του 50. Μόλις λίγο πιαστούν στη νέα τους χώρα, θα στέλνουν λίγα λεφτά στους γονείς τους για να έχουν να φάνε. Η άλλη λύση, η συλλογική, είναι η επανάσταση, λαϊκή ή στρατιωτική. Δεν την ευχόμαστε, αλλά τη βλέπουμε αναπόφευκτη όσο η εξαθλίωση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού μεγαλώνει. Είναι πιθανό λίγο καιρό μετά που θα έρθουν στην εξουσία οι δυνάστες, Νέα Δημοκρατία Κινάλ, να έχουν μαζικές απεργίες, διαδηλώσεις που ενδεχομένως να ενταθούν και να καταλήξουν σε λαϊκή εξέργηση. Αυτό δεν το έλαβαν υπόψη τους στο χρηματιστήριο όταν εκτινάχθηκαν οι τραπεζικοί δείκτες. Καλά θα κάνουν να υπολογίσουν και αυτή την παράμετρο. Τόσο καιρό τα πράγματα ήταν συγκρατημένα. Όταν όμως τα σκληρά μέτρα τα εφαρμόζουν οι καταστροφείς της χώρας και οι εξολοθρευτές του ελληνικού λαού, η αντίδραση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Εκτός αυτού, πιο δυναμικές κινητοποιήσεις έχουν οι αριστεροί και οι ακροδεξοί. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μπορούσαν να ελέγξουν την επαναστατική αριστερά, την αστυνομία και το στρατό. Τώρα όμως όλα θα αλλάξουν. Γι' αυτό το καλύτερο είναι οι νέοι να φύγουν το συντομότερο δυνατό άμεσα για να γλιτώσουν από άσχημες εξελίξεις. Οι γονείς πρέπει να τους πρόξουν προς αυτή την κατεύθυνση.